Ο Άγιος Βασίλειος. Τα χαλάσματα, σπίτια που καήκανε στην κατοχή, οι τέλη τα κάψανε. Αντάρτικο. Μετά τελειώνει η κατοχή, δύο χρόνια μετά, ίσως και νωρίτερα, με τον Εφήλιο ξαναρχίζει. Το Αντάρτικο, γίνονται εδώ πέρα μάχες, ξαναεκτοπίζουν ανθρώπους. Και άμα μιλήσει κανείς με τους ανθρώπους του χωριού, βλέπει φυσικά από μια μεριά το πόσο αυτή όλη η ιστορία είναι μέρος της πραγματικής του ζωής που εξακολουθεί ακόμα και σήμερα, την ζουν και την ζουν σαν μια αλήθεια ασφαλώς. Και εδώ σκοτωθήκαν άνθρωποι, καήκαν σπίτια, ξεκλήρισαν οικογένειες. Απ' την άλλη μεριά ότι τους είναι αναγκαίο κατά κάποιο τρόπο να τη ζουν έτσι. Και γι' αυτό και εγώ δεν θέλησα να συζητήσω μαζί τους. Τους άκουσα, τους έβαλα ερωτήσεις, δεν θέλησα να συζητήσω μαζί τους, γιατί ήμουν βέβαιος ότι και στην καλύτερη δυνατή περίπτωση, δηλαδή στην περίπτωση που δεν θα εκτραχυνώνουσαν τα πράγματα, θα χρειαζόντουσαν 5 μερόνυχτα για να φτάσει κανείς σε κάποια αρχή συνεννόηση. Θέλω να πω ότι ένα από τα τραγικά σημεία της πολιτικής της πραγματικής είναι πιο αυτή η τεράστια απόσταση που υπάρχει ανάμεσα σε αυτά που οι άνθρωποι νομίζουν, σκέφτονται και τα σκέφτονται εν μέρη με μια πραγματική εμπειρία, έτσι. Δεν είναι το γεγονός ότι οι άνθρωποι εδώ πέρα κάνανε Αντάρτικο, ας πούμε, ή μετά το 47-49 το Αντάρτικο, ότι το Αντάρτικο αυτό κατευθυνόταν εναντίον της τότε δεξιάς, ας πούμε, και τι ήταν η ελληνική δεξιά και τι είναι. Αυτό δεν είναι φάντασμα ούτε μυθολογία, είναι μια αλήθεια, έτσι. Απ' την άλλη μεριά, αυτό που οι άνθρωποι αυτοί ούτε τότε βλέπανε, ούτε τώρα θέλουν να δουν, ούτε θα μπορούν να δουν ποτέ, ίσως ή πάρα πολύ δύσκολα, είναι που οδηγούσαν όλα αυτά τα πράγματα που κάνανε. Δηλαδή όλος αυτός ο αγώνας, ο σκοτωμός, το αίμα που χύθηκε, οι άνθρωποι που σκοτώθηκαν από τους δικούς τους, οι άνθρωποι που σκότωσαν οι ίδιοι από την άλλη μεριά, που κοντίνανε, όπως λένε όταν συζητάει. Πού οδηγούσε, ποια θα ήταν τα αποτέλεσμα, τι θα είχε γίνει αν το 44 το ΚΚΕ είχε πάρει την εξουσία στην Ελλάδα, τι θα είχε γίνει αν το 48-49 ο Δημοκρατικός Στρατός είχε πάρει την εξουσία στην Ελλάδα. Πού θα βρισκόμαστε σήμερα και τι θα λέγανε αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι. Και φυσικά από αυτή την άποψη δεν μπορεί κανείς παρά να συνδυάσει όλη αυτή την ιστορία και με το μύθο της Ρωσίας. Γιατί πίσω από όλα αυτά ασφαλώς υπάρχει όχι μόνο εδώ πέρα η προβληματική των ανθρώπων εναντίον της δεξιάς, των πλουσίων, των παπάδων ή δεν ξέρω ποιαν όλα, άλλων των επισκόπων, των δεσποτάδων κτλ. Αλλά υπάρχει ο μύθος ότι κάπου υπάρχει μια χώρα στην οποία έχει δημιουργηθεί σοσιαλισμός, όπου έχει καταργηθεί η εκμετάλλευση και η οποία είναι μαζί μας, από πίσω μας, και ότι μακάρι να μπορούσε η Ελλάδα να γίνει περίπου σαν και αυτή τη χώρα, δεν είναι έτσι? Και εκεί που φαίνεται η άλλη πλευρά μια άλλη πλευρά της υπόθεσης είναι το γιατί, ενώ σε όλες τις άλλες χώρες που ξέρω εγώ τουλάχιστον, οι κομμουνιστές που φύγανε από το Κομμουνιστικό Κόμμα, από το Ισπανικό, από το Γαλλικό, για να μην μιλάω για τους ανθρώπους που φύγανε από τις ανατολικές χώρες, καθίσανε στο τέλος και τα είπανε στα ράτα και γράψανε το πώς ήταν η κατάσταση
στην Πολωνία, στην Τσεχοσλοβακία, στην Ρωσία κτλ. Ή μέσα στο κόμμα το Ισπανικό, σαν Σεμπρούνα επί παραδείγματι κτλ. Γιατί από όλους τους Έλληνες κομμουνιστές που πήγαν στην Ταϊσκέντη με όλα τα δράματα και τα έσχη και τα όργια τα οποία έγιναν, τις αστυνομικές επεμβάσεις, τις επεμβάσεις του Σταλινικού κόμματος κτλ., τις αλληλοκαταγγελίες και το τι είδανε ως ζωή στη Ρωσία και το πώς ζήσανε οι ίδια ή και στην Τσεχοσλοβακία, στην Ουγγαρία, κανένας ποτέ δεν το άνοιξε για να μιλήσει. Εκεί βλέπει κανείς ίσως τη σημασία του πραγματικά αυτού που είπατε πριν, του, σε μια άλλη κουβέντα, του ζωτικού ψεύδους, ότι είναι απαραίτητο για αυτούς τους ανθρώπους κατά κάποιο τρόπο, έστω και αν δεν πιστεύουν πια ή έστω και αν μισοπιστεύουν, να μένει άθικτη κατά κάποιο τρόπο αυτή η παράσταση μιας χώρας στην οποία υπάρχει δίθεν ο σοσιαλισμός.